Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα σε αυτό το 7ο μάθημά μας στο σεμινάριο Πορευθέντες, μαθητές σε πάντοτε έθνη, με τον Θεοφιλέστη Επίσκοπο Μπουκούμπας και Δυτικής Θεζανίας, τον σεβαστό μας πατήρ Χρυσόστομο. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με την Μπουκούμπα, με την Θεζανία, αν είναι έτοιμος ο γέροντας. Εσείς οι άλλοι ανοίξτε παρακαλώ τις κάμερές σας, αν θέλετε να κάνετε ερώτηση στο γέροντα, και γι' αυτό βλέπετε μία πρόσκληση ως panelists, έτσι ώστε να μπορείτε να ανοίξετε μόνο σας την κάμερά σας, για να μπορεί και να σας βλέπει ο γέροντας και να κάνετε την ερώτησή σας. Γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος, καλησπέρα σε όλους. Καλή Σαρακοστή. Ευχόμαστε περαστικά τον μπαμπά Θεοφάνη Νικολά. Ευχαριστώ. Να είστε συμμεριζόμαστε τον αγώνα και συμμεριζόμαστε και την λύπη για το ατύχημα στα Τέμπη. Το μάθαμε και εδώ στην Αφρική και πολύ τραγικό, καθώς χρησιμοποιούσαμε συχνά το τρένο, το χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας και είχαμε αυτό το σοβαρό ατύχημα. Ο Θεός να πάψει και τα θύματα και Χριστός να μας φωτίζει να μην ξαναγίνουν τέτοια μεγάλα τραγικά γεγονότα. Στην συνάντηση αυτή έχουμε σαν θέμα η Ιεραποστολή της Ρωσικής Εκκλησίας. Πρέπει να πούμε ότι μετά από τον 13ο αιώνα αρχίζει να οργανώνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας και η οποία παραλαμβάνει τη σκητάλη της Ιεραποστολής από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Όπως παρέλαβε την Ορθοδοξία από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, έτσι παραλαμβάνει και τη σκητάλη της Ιεραποστολής. Είναι 4 οι ιεραποστολικές περίοδοι της Ρωσικής Εκκλησίας και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και εξαιρετική ποικιλία. Στην πρώτη περίοδο η Ιεραποστολή εκτείνεται στο βάπτισμα των κατοίκων του Κιέβου μέχρι την κατάκτηση των Μογγόλων το 1240. Δημιουργούνται μοναστικά κέντρα τα οποία αποδεικνύονται ιεραποστολικά ορμητήρια, όπου φωτισμένοι επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί εργάζονται ηρωικά για τον ευαγγελισμό σλαβικών φυλών του Βορρά. Έχουμε το βάπτισμα της Όλγας, της Βασίλισσας, και μετά έχουμε το βάπτισμα του εγγονού της, του Βλαδίμηρου. Ξέρουμε πώς έγινε αυτό και πόσο συνετέλεσε η Ορθοδοξία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, πώς συνετέλεσε το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως στον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Ο Βλαδίμηρος είχε στείλει σε διάφορες θρησκείες απεσταλμένους, καθώς αποφάσισαν να αφήσουν την πρωτόγονη θρησκεία που είχαν, την ιδωλατρική θρησκεία που είχαν οι Ρώσοι, έστειλε αποστολές να αναζητήσουν την καινούργια θρησκεία που θα είχαν οι Ρώσοι. Πήγαν στους μουσουλμάνους, πήγαν στους Ινδούς, στους Βουδιστές, πήγαν στην Δυτική Εκκλησία στη Ρώμη,
ήρθαν και στην Κωνσταντινούπολη. Οι απεσταλμένοι λοιπόν του Βλαδίμερου που ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη έμειναν έκπληκτοι από τον πολιτισμό που συνάντησαν στην Κωνσταντινούπολη και είπαν ότι δεν υπάρχει άλλος πολιτισμός ανώτερος από αυτόν και το σπουδαιότερο συνάντησαν την μόνη αληθινή πίστη του Χριστού στην Κωνσταντινούπολη που την βίωσαν κυρίως με τη Θεία Λειτουργία στην οποία παρέστησαν μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Οι απεσταλμένοι του Βλαδίμηρου όταν επέστρεψαν πίσω ομολόγησαν ότι δεν ξέραμε πού βρισκόμασταν την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αν ήμασταν στη γη ή στον ουρανό. Ή ο ουρανός είχε κατέβει κάτω στη γη ή η γη είχε ανεβεί επάνω στον ουρανό. Και επιστρέφοντας πήγαν και μία εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας και της τελικής κρίσεως στον Βλαδίμηρο και τότε αποφάσισαν να γίνουν Ορθόδοξοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ένας ναός, η Αγία Σοφία και η Θεία Λειτουργία, όπως γινόταν στο ναό της Αγίας Σοφίας, έκανε η Ιεραποστολή. Έγινε η αιτία ένας ολόκληρος λαός, μεγάλος λαός των Ρώσων, να γίνουν Ορθόδοξοι. Αυτό δεν το ξεχνούν βέβαια οι Ρώσοι, οι οποίοι παρέλαβαν την Ορθόδοξη πίστη. Η βασίλισσα Όλγα βαπτίζεται το 954 και ο Βλαδίμηρος το 1009. Ζήτησαν λοιπόν από το βασίλειο απεσταλμένους. Ο βασίλειος έστειλε, απεσταλμένος μάλιστα, και η αδελφή του, η Μαρία, έγινε η γυναίκα του Βλαδίμηρου, όπως ξέρουμε. Και ο βασίλειος, ο δεύτερος, ο λεγόμενος Βουλγαροκτόνος, έστειλε επισκόπους, ιερείς, μοναχούς, αγιογράφους, ναοδόμους, μουσικούς στην νέα εκκλησία, η οποία αναπτύχθηκε στους ανατολικούς Σλάβους και κυρίως τώρα στην Ρωσία. Έχουμε πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε ο μοναχισμός. Η μεγάλη λαύρα του Κιέβου που ιδρύθηκε από τον Άγιο Αντώνιο και τον Άγιο Θεοδόσιο, οι οποίοι ήταν εσφιγμενίτες μοναχοί, εδώ τώρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, παίζει πολύ μεγάλο ιεραποστολικό ρόλο το Άγιο Όρος. Ίσως θα χρειαζόταν μια ειδική παρουσίαση να σας μιλήσω πόσο επηρέασε την Ορθόδοξη Ιεραποστολή το Άγιον Όρος. Είχαμε πει ήδη ότι οι δύο Σέρβοι άρχοντες, ο Σιμεών, ο Στέφανος ο Νεμάνια, ο οποίος ονομάστηκε Σιμεών, και ο γιος του ο Σάβας, που έγιναν μοναχοί στη Μονή Βατοπεδίου, εκείνοι έγιναν, ίδρυσαν τη Μονή Χιλιανδαρίου και στη συνέχεια ο Σάβας πήγε στην Σερβία και βάφτισε τους Σέρβους. Οι Σέρβοι είναι οι Άβαροι. Οι Άβαροι οι οποίοι πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη σε συμμαχία με τους Πέρσες επί Ηρακλείου το 625, είναι οι Σέρβοι. Το έλεγε μάλιστα ο μακαριστός, ο σπουδαίος φιλέλληνας επίσκοπος των Σέρβων, ο,
ο Αθανάσιος ο Γεύτης, ότι εμείς είμαστε οι άβαροι, οι οποίοι πήγαμε να κατακτήσουμε την Κωνσταντινούπολη και μας κατάκτησε η Κωνσταντινούπολη με την Ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό και πάντοτε οι Σέρβοι είχαν πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στην Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τώρα τελευταία βεβαίως τα έχουν χαλάσει αρκετά και δεν συνεχίζουν δυστυχώς την παράδοση την οποία τους παρέδωσε ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος της Σερβικής Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς. Και μετά έχουμε την μεγάλη δράση του Αγίου Όρους, όπως είπαμε, στο Κίεβο. Δύο εσφιγμενίτες μοναχοί, ο Άγιος Αντώνιος και ο Άγιος Θεοδόσιος, ιδρύουν τη Λαύρα του Κιέβου. Έξω από τη Μονή Εσφυγμένου, που την έχουν καταλάβει οι σχισματικοί ζηλωτές, ναι, έξω από τη Μονή Εσφυγμένου υπάρχει ακόμα το κελί του Αγίου Αντωνίου, όπου έφυγε για να πάει απεσταλμένος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από το Άγιο Όρος να πάει στο Κίεβο και να ιδρύσει τη Μεγάλη Λαύρα του Κίεβου. Η Λαύρα του Κίεβου έπαιξε πολύ ρόλο στον εκχριστιανισμό γενικά των Ρώσων και των σημερινών Ουκρανών. Υπήρχαν πάντα δύο βασίλεια στη Ρωσία, θα λέγαμε. Υπήρχε το βασίλειο του Κίεβου και το βασίλειο της Μόσχας. Εναλλάσσονταν οι βασιλείες, πότε κυβερνούσαν από το Κίεβο και πότε κυβερνούσαν από τη Μόσχα. Ήταν πάντως συγγενική, διαφορετική όμως λαοί. Δυστυχώς το 1240 οι Ρώσοι κατακτήθηκαν από τους Μογγόλους. Αυτή η πολύ μεγάλη δοκιμασία που πέρασε ο ρωσικός λαός από τους Μογγόλους, από την κατάκτηση των Μογγόλων, κατέστρεψαν το Κίεβο και έκαναν μεγάλο διωγμό εναντίον των χριστιανών οι Μογγόλοι. Μέχρι το τέλος του περίπου του 15ου αιώνα, που κράτησε η κυριαρχία των Μογγόλων, είχαμε το εξής. Ήρθαν οι Μογγόλοι στη Ρωσία, το αποτέλεσμα όμως, και κατεδίωκαν την Ορθόδοξη πίστη, όμως το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλοί μοναχοί από τα μοναστήρια της Ρωσίας έφευγαν και πήγαιναν στη Σιβηρία. Κατέφυγαν μέσα στα δάση και ανέδειξαν τα ερημητήριά τους κέντρα ιεραποστολικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Εχμάλωτοι πολέμου Ρώσοι Ορθόδοξοι έγιναν οι πρώτοι Απόστολοι των Τατάρων. Εκτός από τους ποικίλους ανώνυμους Ευαγγελιστές, την εποχή εκείνη κόσμησαν εξαιρετικές ιεραποστολικές μορφές την Εκκλησία μας, όπως ο Άγιος Στέφανος Επίσκοπος Πέρμ, που εκοιμήθη το 1396. Η τρίτη περίοδος, από το 16ο μέχρι το 18ο αιώνα, έχουμε μια τρίτη περίοδο της Ιεραποστολής της Ρωσικής Εκκλησίας, όταν εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι στην περιοχή του Καζάν από τον αυτόχθονο πληθυσμό προσήλθαν στην Εκκλησία, έγιναν Ορθόδοξοι. Με την επέκταση της αυτοκρατορίας στη Σιβηρία, όπου ο χριστιανισμός ως τότε άγνωστος, πλήθος ναοί και μοναστήρια κτίστηκαν εκεί. Οπωσδήποτε όμως δεν ήταν αρκετός ο αριθμός για να καλύψει τις ανάγκες. Στο διάστημα αυτό η κρατική στάση υπήρξε αρκετά δυσμενής για την Ιεραποστολή. Το 18ο αιώνα,
Μεγάλες όμως μορφές έχουμε ιεραποστολικές, όπως ο Άγιος Τρίφων του Νόβγκοροντ 1583 που, και ο επίσκοπος των Λαπώνων στη Φιλανδία, ο Άγιος Φιλόθεος 1727, ο οποίος ήταν και Αγιορείτης. Προσήλθησαν με την ιεραποστολική τους δράση χιλιάδες ανθρώπους στο Χριστό και στην Ορθοδοξία. Η τέταρτη περίοδος της ιεραποστολικής δράσης της Ρωσικής Εκκλησίας είναι από τον 19ο αιώνα και κυρίως μετά από το 1850 μέχρι την Ρωσική Επανάσταση του 1917. Παρουσιάζει έντονο εκκλησιαστικό ενδιαφέρον και διακρίνεται για την καρποφορία της. Πολλοί ιεραπόστολοι, επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, λαϊκοί, όπως ο μοναχός Μακάριος Γλουχάρεφ 1847, έγινε ο Απόστολος των πολεμοχαρών φυλών της απρόσιτης οροσεράς των Αλτάι, που έγινε τελικά και επίσκοπος. Επίσης, ο Άγιος Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ, ο οποίος εργάστηκε στους Εσκιμώους της Αλάσκας και έγινε μετά Πατριάρχης Μόσχας. Πολύ μεγάλη ιεραποστολική μορφή, ο Άγιος Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ. Θα μιλήσουμε παρακάτω όταν θα μιλάμε για την ιεραποστολή Σιβηρία, Κίνα, Ιαπωνία, Αλάσκα. Εκεί θα σας αναφέρω, αν θέλετε, περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μια πολύ σπουδαία ιεραποστολική μορφή, ασκητική μορφή, είναι ο Άγιος Γερμανός στην Αλάσκα. Μοναχός όν και έκανε σημαντική ιεραποστολή στην Αλάσκα. Επίσης, ένας έμπορος, ο Σιντενίκοφ στους Σαμογέδες και ένας γλωσσολόγος, θεολόγος, ο Ιλμίνσκι, ο οποίος εισήγαγε νέες μεθόδους στη μετάφραση και το ιεραποστολικό έργο ανάμεσα στους Τατάρους. Πολλές ήταν οι φυλές προς τις οποίες απευθύνθηκε η Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Πολλές οι γλώσσες στις οποίες μεταφράστηκε το Ευαγγέλιο. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε μία εποποιία ιεραποστολής για 50 χρόνια, μέσα σε 50 χρόνια εκχριστιανίστηκε ολόκληρη Σιβηρία. Από το 1850 και μετά. Διότι σταθμός στην πρόοδο της ιεραποστολής των Ορθοδόξων Ρώσων ήταν η ίδρυση της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Εταιρείας το 1870 και που ανέλαβε την οικονομική υποστήριξη των ρωσικών ιεραποστολικών κλιμακίων, καθώς επίσης και της Ακαδημίας και επίσης και η Ακαδημία του Καζάν ανέλαβε η ιεραποστολή. Εκεί στο Καζάν υπήρξε κέντρο ιεραποστολικών σπουδών. Υπήρχε μεταφραστικό κλιμάκιο, εξέδιδε διάφορα βιβλία σε δεκάδες γλώσσες στις περιοχές του Βόλγα, της Σιβηρίας, του Καυκάσου, της Ιαπωνίας, της Κίνας. Δηλαδή υπήρξε πολύ οργανωμένη ιεραποστολή, κάτι το οποίο θα το αναζητούσαμε και εμείς να γινόταν σήμερα. Που προσπάθησε βεβαίως η Εκκλησία της Ελλάδος από τον Ιερώνυμο τον πρώτο να οργανώσει την ιεραποστολή της Εκκλησίας της Ελλάδος και υπήρξαν και τα, όπως σας είπαμε, το Κέντρο Ιεραποστολικών Σπουδών από την Αποστολική Διακονία, υπήρχαν τα μαθήματα της Ιεραποστολικής στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, όμως αυτά δεν συνεχίστηκαν στην Ελλάδα. Δεν αγκαλιάστηκαν τόσο πολύ. Επίσης, Ρώσοι Ιεραπόστολοι
εργάστηκαν εκτός των ορίων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στην Κίνα, στην Ιαπωνία. Στην Κίνα ο επίσκοπος Φιλόθεος Φιγκορόφσκι. Στην Ιαπωνία ο Άγιος Νικόλος Κασάτκιν. Στην Αλάσκα ο Άγιος Ινοκένδεος Βενιαμίνοφ. Οι Ρώσοι, οι Ιεραπόστολοι, εμπνεύστηκαν από την Ιεραποστολή της Βυζαντινής Ορθοδοξίας και την ανέπτυξαν με πρωτοτυπία και τόλμη. Δημιούργησαν αλφάβητο για γλώσσες που δεν είχαν γραφεί, μετέφρασαν βιβλικά την Αγία Γραφή και λειτουργικά κείμενα σε νέες γλώσσες. Υπήρξε δηλαδή πολύ συστηματική οργάνωση της Ιεραποστολής στην Ρωσική Εκκλησία, κυρίως, όπως είπαμε, μετά την ίδρυση της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Εταιρείας που ίδρυσε ο Άγιος Ινοκένδιος Βενιαμίνοφ, η μεγάλη αυτή μορφή της Ρωσικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Υπήρχαν γλωσσολόγοι οι οποίοι προσπαθούσαν να αποδώσουν τις ορθόδοξες και χριστιανικές ορολογίες και τα δόγματα στις γλώσσες της Ιβηρίας και των υπολείπων Ιεραποστολών. Επίσης, η Ρωσική Ιεραποστολή χαρακτηρίζεται για την προετοιμασία ηθαγενούς κλήρου, δηλαδή αμέσως δημιουργούσαν ηθαγενή κλήρο. Βλέπουμε ότι πήραν τα πατήματα και την παράδοση των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Και ήταν οργανωμένη η Ιεραποστολή της Ρωσικής Εκκλησίας. Επίσης υπήρχε στην Ιεραποστολή, συμμετείχε και ο λαός. Θα δείτε, όλοι οι Ρώσοι είχαν προσκληθεί να δίνουν από 10 ευρώ το χρόνο για την Ιεραποστολή. Υπήρχε δηλαδή βοήθεια και οικονομική και συμμετείχε και ο λαός και η μοναχή και λαϊκοί πήγαιναν και θα σας πω παρακάτω, ιδιαίτερα στην Κίνα υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μονάχα κληρικών, αλλά και μοναχών, γεωπόνων, αρχιτεκτώνων, δασκάλων, εκπαιδευτικών, οι οποίοι συνόδευαν τον Άγιο Φιλόθεο τον Φιγκορόφσκι, που αγωνίστηκε πάρα πολύ στην Ιεραποστολή στην Κίνα. Επίσης και φρόντισαν για την, μαζί με την, με τον εκχριστιανισμό, με τη διάδοση της Ορθόδοξου πίστεως, φρόντισαν για τη μόρφωση, τη γεωργία, την τεχνική ανάπτυξη και γενικότερα την κοινωνικοπολιτιστική εξέλιξη φυλών και λαών που προσελκύστηκαν στην Ορθοδοξία. Συνεχίζοντας την Ορθόδοξη παράδοση, οι Ορθόδοξοι Ρώσοι έδωσαν κεντρική θέση στη λειτουργική ζωή. Βλέπουμε ότι σε όλους και στη Ρωσική Εκκλησία που πήρε το Βυζαντινό τυπικό, το οποίο παρέλαβε από την Κωνσταντινούπολη, το κράτησε και το αναμόρφωσε και το έδωσε μεγάλη σημασία. Βλέπετε τη λαμπρότητα την οποία έχει η λατρεία στους Ρώσους. Και πιστεύουμε ότι αυτή η λατρεία είναι αυτή η οποία αντεστάθηκε στα 70 χρόνια της άθεης κομμουνιστικής διακυβέρνησης της Ρωσίας και στο διωγμό ο οποίος έγινε εναντίον της Εκκλησίας, καθώς απαγορευόταν το κήρυγμα. Βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτό. Πιστεύουμε ότι ήταν η παράδοση των Στάρετς,
των πνευματικών πατέρων που δημιουργήθηκε. Αυτό πιστεύουμε, διότι όλοι αυτοί οι Ιεραπόστολοι ήταν πνευματικά παιδιά ενός πολύ μεγάλου ορθόδοξου πατέρα, του που ενός Αγιορείτη που μετέφρασε τη φιλοκαλία στην σλαβωνική γλώσσα και στη ρωσική γλώσσα. Ήταν μοναχός στη σκήτη του προφήτου Ηλία στο Άγιον Όρος. Πήγε στη Μολδαβία, διέδωσε τη φιλοκαλία και από εκεί και πέρα μεταδόθηκε η φιλοκαλική παράδοση στη Ρωσία, διότι γύρω στο 1500 είχαμε μια φοβερή εκοσμίκευση δυστυχώς της Ρωσικής Εκκλησίας. Και το κράτος προσπάθησε να εχμαλωτήσει την Εκκλησία, κυρίως από τον Μεγάλο Πέτρο και μετά. Ο Μεγάλος Πέτρος κατήργησε το Πατριαρχείο και έκανε την Εκκλησία εξάρτημα στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Ο Μεγάλος Πέτρος κατήργησε οτιδήποτε είχε σχέση με το Βυζάντιο. Βυζαντινή μουσική, βυζαντινή αρχιτεκτονική, βυζαντινή αγιογραφία, όλα αυτά τα έδιωξε. Βέβαια κράτησε το δικέφαλο αετό και αναπτύχθηκε τότε ιδιαίτερα η ιδεολογία της λεγόμενης Τρίτης Ρώμης. Αυτά όλα, επίσης είχαμε μεγάλη εκοσμίκευση του μοναχισμού. Ο μοναχισμός είχε μεγάλη έκπτωση και ζούσαν πάρα πολύ κοσμικά οι μοναχοί, είχαν αφήσει την πνευματική ζωή και είχε πολύ μεγάλη... πολλές μεγάλες επιπτώσεις στην πνευματική πορεία της Ρωσικής Εκκλησίας αυτό. Ξέρουμε την παρουσία του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, ο οποίος προσκλήθηκε από την Ρωσική Εκκλησία, προσκλήθηκε από τη Μονή Βατοπεδίου στην οποία βρισκότανε, πήγε στην Ρωσία και εκεί προσπάθησε να βοηθήσει τους Ρώσους αδελφούς και τη Ρωσική Εκκλησία να ξεφύγει από την εκοσμίκευση στην οποία βρισκότανε. Μια εχθρότητα, μια προσπάθεια απομάκρυνσης από τον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Η εχμαλωσία στην κρατική εξουσία και η εκοσμίκευση του μοναχισμού ήταν από τα και η άγνοια του λαού, και το συνοθήλευμα με μαγείες και με τις δυσιδαιμονίες προσπάθησε ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός να απελευθερώσει την Ρωσική Εκκλησία. Τότε η φιλοκαλική παράδοση, η οποία μεταδόθηκε από το Άγιο Όρος το 18ο αιώνα, μετά την κυκλοφορία της φιλοκαλίας το 1782, έχουμε την μετάδοση της φιλοκαλικής παράδοσης στην Μολδαβία και στην Ρωσία, που είχε σαν αποτέλεσμα την παρουσία πλέον των γερόντων. Επέστρεψε ο ησυχαστικός τρόπος ζωής στην Ρωσική Εκκλησία. Τότε παρουσιάστηκαν οι γέροντες, οι στάρετς. Αυτοί οι στάρετς ήταν αυτοί που κράτησαν ζωντανή την Ορθόδοξη παράδοση, αντεστάθηκαν στην εκοσμίκευση της Ρωσικής Εκκλησίας και ήταν αυτοί οι οποίοι εμπνεύστηκαν την Ορθόδοξη Ιεραποστολή, και ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκας και ο Άγιος Ινοκέντες ο Βενιαμίνοφ ήταν πνευματικά παιδιά αυτών των στάρετς, των φωτισμένων γερόντων που ζούσαν την Ορθόδοξη παράδοση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το λέω με πολύ συγκίνηση αυτό. Διότι
διότι ζούμε τώρα το διωγμό, την αποστασία από τη Ρωσική Εκκλησία εναντίον του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και την επίθεση που κάνουν εναντίον του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας εδώ στην Αφρική, και λυπούμαστε πάρα πολύ. Γιατί εξέπεσε αυτή η Εκκλησία σε αυτά τα χάλια. Τώρα μιλάμε και λέμε ότι με την παρουσία της φιλοκαλικής παράδοσης στην Ρωσική Εκκλησία και του ησυχασμού, ήταν αυτά τα οποία έδωσαν τους στάρες. Οι στάρες ήταν αυτοί οι οποίοι ενέπνευσαν και την Ορθόδοξη Ιεραποστολή το 19ο αιώνα, και ήταν αυτοί οι οποίοι κράτησαν τελικά και προετοίμασαν το λαό και καλλιέργησαν τη ρωσική ευσέβεια να αντισταθεί απέναντι στο διωγμό ο οποίος ήρθε μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Εάν θέλουμε, μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες για την παρουσία της Ρωσικής Ιεραποστολής στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Αλάσκα. Έτσι, θέλετε να αναφέρουμε λοιπόν κάποια ζητήματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Πώς ξεκίνησε η Ιεραποστολή στην Κίνα? Η Ιεραποστολή στην Κίνα ξεκίνησε από κάποιους εχμάλωτους Ρώσους. Έγινε ένας ρωσοτουρκικός, ρωσοκινέζικος πόλεμος στις αρχές του 1700 και το 1727 έχουμε μία συνθήκη μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, μια ειρήνευση δηλαδή, που επέτρεψε την παρουσία ρωσικής πρεσβείας στην Κίνα και επίσης και και στρατιωτικής ομάδος. Στον πόλεμο που είχε γίνει μεταξύ Κινέζων και Ρώσων, οι Κινέζοι είχαν πιάσει 300 Ρώσους Ορθόδοξους στρατιώτες. Αυτοί λοιπόν οι Ρώσοι, οι Ορθόδοξοι στρατιώτες, έκαναν ιεραποστολή στην Κίνα. Έτσι ξεκίνησε η ιεραποστολή στην Κίνα από την Ρωσική Εκκλησία, που δυναμώθηκε με τη συνθήκη της Κιάκτα και η συνθήκη αυτή προέβλεπε την παρουσία στο ρωσικό προξενείο 4 κληρικών, επίσης και ότι μέσα στη ρωσική πρεσβεία θα χτιζόταν και ένας ορθόδοξος ναός. Και άρχισαν λοιπόν να έρχονται Ρώσοι κληρικοί στο Πεκίνο, στην Κίνα, και να αρχίζουν να κάνουν ιεραποστολή. Συγγνώμη λίγο. Ήτανε στην αρχή οι Ρώσοι, ήταν λίγο οι Ιεραπόστολοι, ήταν συμμαζεμένοι, δεν ήθελαν να προκαλέσουν τους Κινέζους, κινέζικη κυβέρνηση. Περισσότερο άρχισαν να μελετούν την νοοτροπία, την κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση του κινέζικου λαού. Η μετριοπάθεια αυτή των Ορθοδόξων, η μόρφωση και η ευγένειά τους
τους έδωσε μεγάλη άνεση κινήσεων, δηλαδή δεν προσπαθούσαν να εκχριστιανίσουν με το ζόρι, σπούδασαν τον κινέζικο λαό. Αυτό έκαναν στην πρώτη περίοδο. Στις αρχές του 1717-1720 και μετά, αυτή η μετριοπάθεια προσήλκησε αρκετούς Κινέζους και κυρίως αξιωματούχους, προσήλκησε στην Ορθόδοξη πίστη. Μάλιστα σε εποχή που η χριστιανική πίστη στην Κίνα ήταν απογορευμένη, διότι είχαμε την εισβολή, θα λέγαμε, ρωμακοθολικών και προτεσταντών, κυρίως ρωμακοθολικών ιεραποστόλων, οι οποίοι προσπαθούσαν να χριστιανίσουν τους Κινέζους με βίαιο τρόπο. Αυτό το απαγόρευσε η κινέζικη κυβέρνηση και απαγόρευσε το χριστιανισμό. Απαγόρευσε το χριστιανισμό στην Κίνα. Όμως οι Ρώσοι ήταν παρόντες. Και μάλιστα αναφέρεται ότι όταν έφυγαν ρωμαιοκαθολικοί ιεραπόστολοι, παρέδωσαν τις ιεραποστολές τους στους Ορθόδοξους Ρώσους ιεραποστόλους. Η Ρωσική Ιεραποστολή του Πεκίνου ήταν μια ορθόδοξη εστία που ακτινοβολούσε μυστικά μέσα στο πολιτικό κέντρο της Κίνας. Και ενώ ήταν πλεονέκτημα, εδώ έχουμε και αυτά όλα τα στοιχεία, τα παίρνω από τον Αναστάσιο, ο οποίος έχει καταγράψει την Ιεραποστολή και στην Κίνα και στην Ιαπωνία και στην Κορέα και στην Αλάσκα. Εδώ λοιπόν ο Αναστάσιος κάνει την εξής παρατήρηση, ότι ναι μεν ήταν πλεονέκτημα το ότι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Κίνας χρησιμοποιούσε την πολιτική εξουσία των Ρώσων, θεωρείται πλεονέκτημα, όμως τελικά ήταν μειονέκτημα. Αυτή η συμπόρευση της εξουσίας, της Ιεραποστολής, της Εκκλησίας με την εξουσία. Το είδαμε και όταν μιλούσαμε για την παρουσία των Βυζαντινών στην Κίνα και στη Μογγολία. Όταν η παρουσία των Ορθοδόξων στη Μογγολία και στην Κίνα, στην παλιά πρωτεύουσα της Κίνας, είχε πάλι αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά, ότι ήταν η βασίλισσα η Θεοδόρα που πήγε και έγινε πριγκίπισσα, έγινε βασίλισσα στη Μογγολία, μετέφερε την Ορθόδοξη παράδοση εκεί, ναι, αλλά ταυτίστηκε η Ορθοδοξία με την εξουσία και όταν κατέρευσε η πολιτική εξουσία, η Ορθόδοξη πολιτική εξουσία, κατέρευσε και η Εκκλησία. Και εδώ είχε παρατηρήσει ο Αναστάσιος ότι δεν έγινε τότε ιεραποστολική εργασία στην βάση, δηλαδή στο λαό και η κατήχηση, και στηρίχθηκε στην εξουσία. Αυτό θέλει προσοχή. Ναι, σεβόμαστε το κράτος όπου βρισκόμαστε, όπου γίνεται η ιεραποστολή, τους νόμους, προσπαθούμε να μην προκαλούμε. Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να ταυτιζόμαστε με την εξουσία. Η ρωσική ιεραποστολή στην περίοδο αυτή είχε πενιχρά αποτελέσματα. Γύρω στους μέχρι το 1850 έχουμε γύρω στους 50.000 Κινέζους Ορθοδόξους. Όμως εκείνος ο οποίος έδωσε μεγάλη όθηση στην Ιεραποστολή στην Κίνα ήταν ο πολύ σπουδαίος επίσκοπος, ο φιλόθεος ο Φουγκορόφσκι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ οργανωμένος
και μέσα σε 50 χρόνια, από το 1850 μέχρι το 1900 που έδρασε, ήταν... Συγγνώμη. Είναι ένα εκατομμύριο, όπως ξέρετε, στην Κίνα. Μετά έγινε ο διώγμος εναντίον της Ορθοδοξίας και το 1900 είχαμε το διωγμό εναντίον της Εκκλησίας της Κίνας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κίνας, με την λεγόμενη επανάσταση των Boxer, που οδήγησαν σε μαρτύρια και ιερείς και Ορθοδόξους. Έχουμε 200 Ορθόδοξους Κινέζους μάρτυρες, οι οποίοι μαρτύρησαν το 1900 στο διωγμό που έγινε εναντίον της Ορθοδοξίας στην Κίνα. Το χαρακτηριστικό του φιλοθέου του Φουγκορόφσκι ήταν ότι είχε πολλούς λαϊκούς συνεργάτες, όπως είπαμε, γεωπόνους, εκπαιδευτικούς, τεχνικούς, και ανέπτυξε και πολιτιστική δραστηριότητα στην Κίνα. Δυστυχώς, και γι' αυτό είχε πολύ μεγάλη πρόοδο η Εκκλησία μας στην Κίνα. Δυστυχώς ήρθε ο διωγμός εναντίον των Ορθοδόξων το 1900. Ήρθε μετά η κομμουνιστική άθεη επανάσταση στην Κίνα μέχρι σήμερα και διώχθηκε η Εκκλησία, απαγορεύτηκε η Ορθόδοξη πίστη. Μετά το Μάο Τσετούνγκ έχουμε μία αναζωπήρωση πάλι της Ορθοδοξίας και είχαμε ο πρώτος ο οποίος πήγε στην Κίνα ήταν ο Αναστάσιος, ο οποίος άνοιξε τον μοναδικό ναό ο οποίος υπήρχε στο Πεκίνο. Και ήταν εκείνος ο οποίος, είναι εκείνος ο οποίος μας πληροφορεί για την παρουσία της Ορθοδοξίας στην Κίνα, που βέβαια είναι μέσα στο 1 δισεκατομμύριο είναι οι Κινέζοι. 1 εκατομμύριο, μια πολύ μικρή μειονότητα, είναι οι Ορθόδοξοι, που έχουν μείνει από εκείνη την ιεραποστολική δραστηριότητα, την οποία είχε η Ρωσική Εκκλησία. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο θέλησε να μπει μέσα στην Κίνα όταν ίδρυσε την Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ. Επειδή ξέρουμε ότι υπήρχε η Κίνα και υπήρχε και το Χονγκ Κονγκ που ήταν αγγλοκρατούμενο. Όταν λοιπόν αποφασίστηκε η Κίνα με το Χονγκ Κονγκ να ενωθούν, τότε το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ίδρυσε την Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ, με πρώτο Μητροπολίτη τον Νικήτα, τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο της Αγγλίας, και με σκοπό να εγκατασταθούμε στο Χονγκ Κονγκ οι Ορθόδοξοι και να μπούμε μετά μέσα στην Κίνα. Αυτό βεβαίως δεν προχώρησε, δεν μπορέσαμε να μπούμε μέσα στην Κίνα γιατί μας αντιστάθηκαν οι Ρώσοι και είπαν ότι εδώ εμείς κάναμε ιεραποστολή, δεν θα έρθείτε εσείς οι Έλληνες από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης να κάνετε ιεραποστολή εδώ. Και σε εκείνο το σημείο το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης έκανε πίσω. Δηλαδή δεν επιμείναμε στο να μπουν Έλληνες Ορθόδοξοι στην Κίνα. Έχουμε όμως, όπως ξέρετε, στο Χονγκ Κονγκ έχουμε την Μητρόπολη του Χονγκ Κονγκ που υπάρχει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μας και έχουμε και την Ιεραποστολή που γίνεται στην Ταϊβάν,
από τον Γρηγοριάτη Ιερομόναχο Πατέρα Ιωνά, ο οποίος με πολύ προσοχή στην Ταϊβάν προχωράει, κάνει την Ιεραποστολή κυρίως μέσω των πανεπιστημίων. Θα ξέρετε, βεβαίως, κάποιοι θα έχετε πληροφορίες για την Ιεραποστολή, η οποία γίνεται εκεί. Θα τα πούμε στο επόμενο το μάθημα, όταν θα μιλούμε για τη σύγχρονη Ιεραποστολή. Ήθελα να μιλήσουμε για την Ιεραποστολή στην Ιαπωνία. Όπου έχουμε εκεί αρχιεπισκοπή, που βέβαια υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας, το οποίο Πατριαρχείο Μόσχας έδωσε αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ιαπωνίας. Εδώ υπήρξε πάλι ένα πρόβλημα. Είναι η πρώτη δυσκολία την οποία είχαμε, διότι την αυτοκεφαλία τη δίνει το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Τέλος πάντων, υπάρχει η οργανωμένη η Ορθόδοξη Εκκλησία μας στην Κίνα και έχουμε το 1861 με 1872 που έχουμε μια πρώτη διείσδυση, την εποχή όμως πως και στην Ιαπωνία απαγορευόταν ο χριστιανισμός. Διαροπάλου. Είχαμε διωγμούς, είχαμε μαρτύρια. Μετά το 1873 μέχρι το 1912 είχαμε μια συστηματική ιεραποστολή σε καθεστώς ελευθερίας. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα πράγματα, είχαμε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, είχαμε, όταν ανοίχθηκε πλέον η Ιαπωνία στο δυτικό πολιτισμό και οργανώθηκε πλέον με τον δυτικό αμερικάνικο πολιτισμό, θα λέγαμε έτσι, έχουμε και μία αναδιοργάνωση της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στην Ιαπωνία. Κυρίως εκείνος ο οποίος εργάστηκε στην Ιαπωνία ιεραποστολικά ήταν ο Άγιος Νικόλος ο Κασάτκιν. Που ήρθε στην Ιαπωνία και ξεκίνησε την Ιεραποστολή. Ο Άγιος Νικόλος ο Κασάτκιν, όταν ήρθε το 1860 περίπου, έρχεται στην Ιαπωνία, αποτελεί ένα παράδειγμα ιεραποστολής, γιατί έκανε πάρα πολύ συστηματική ιεραποστολή και είναι παράδειγμα των συγχρόνων ιεραποστόλων. Ξεκίνησε με τρεις σημαντικούς συνεργάτες σε ένα σπίτι μέσα, αλλά υπήρξε πολύ συστηματική οργάνωση. Θέλω να σας παρουσιάσω τις βασικές αρχές του ιεραποστολικού έργου που έκανε ο Άγιος Νικόλος ο Κασάτκιν στην Ιαπωνία. Γιατί αυτό αποτελεί και για μας τους συγχρόνους ιεραποστόλους, όσοι διακονούμε στην Ιεραποστολή, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ακούστε λοιπόν τα βασικά σημεία της Ιεραποστολής του Αγίου Νικολάου Κασάτκιν. Η κυρίως αποστολική προσπάθεια θα γινόταν με την επιστράτευση του λαϊκού στοιχείου και ενός
και την οργάνωση ενός συνδέσμου κηρύκων. Από τρεις λαϊκούς ξεκίνησε και σιγά σιγά από ένα σπίτι στην Δυτική Ιαπωνία και σιγά σιγά εξαπλώθηκε η Ορθοδοξία μας σε ολόκληρη την Ιαπωνία. Οι χήρικες αυτοί θα διδάσκουν τη χριστιανική αλήθεια στους άλλους ανθρώπους, ενώ οι ίδιοι θα συνεχίσουν να τη σπουδάζουν για τον εαυτό τους. Εκτός δηλαδή από τους ιερείς, υπήρχαν και οι κατηχητές, τα λέγαμε, όπως έχουμε εμείς εδώ στη σύγχρονη Ιεραποστολή στην Αφρική και κυρίως στην Ανατολική Αφρική, που έχουμε τους κατηχητές. Ο ιερέας θα αναλάβαινε την καθοδήγηση, την τέλεση των μυστηρίων και την αντιμετώπιση σοβαρών απορριών και προβλημάτων. Οι κατηχητές, οι κήρυκες, θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα πήγαιναν από τόπο σε τόπο και από σπίτι σε σπίτι να κηρύττουν. Δεύτερον, η αποστολική δραστηριότητα θα στηριζόταν σε τρεις βασικούς τύπους συναντήσεων. Ο πρώτος κύκλος θα μετήχαν οι κήρυκες και όσοι γνώριζαν μεν τις θεμελιώδεις χριστιανικές αρχές, αλλά επιθυμούσαν περαιτέρω κατάρτιση. Ένας στενός κύκλος δηλαδή. Ο δεύτερος κύκλος θα γινόταν με αρχάριους και θα περιλάμβανε άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ο τρίτος θα γινόταν μόνο για τον σύνδεσμο κηρύκων από τον ιερέα, με σκοπό τον προγραμματισμό της ιεραποστολικής δράσεως. Αυτός ο συντονισμός των κηρύκων από τον ιερέα ήταν πάρα πολύ σημαντικός και γινόταν κάθε Κυριακή. Το τρίτο ήταν τα βασικά θέματα της κατήχησης που θα διδάσκονταν, θα ήταν το πιστεύω, οι 10 εντολές, η κυριακή προσευχή και η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Το τέταρτο σημείο της ιεραποστολής τους στην Ιαπωνία ήταν οι κήρυκες θα πήγαιναν καθημερινά αναπόλυ προσπαθώντας να συναντήσουν νέους αναζητητές της πίστεως. Το πέμπτο σημείο, παράλληλα με την άμεση ιεραποστολική δραστηριότητα, θα καταβαλόταν προσπάθεια για δημιουργία στελεχών. Δηλαδή, όσοι ήταν ζεστοί, θερμοί, πιστοί, αυτοί θα εξελισσόντουσαν σε κήρυκες, σε στελέχη δηλαδή, και σε ιερείς. Κοιτάξτε το έκτο χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό. Η δραστηριότητα των πιστών θα στηριζόταν στις δικές τους οικονομικές δυνάμεις και όχι στην αναμονή χρημάτων από το εξωτερικό. Πράγμα το οποίο συμβαίνει εδώ, στις αεραποστολές μας. Περιμένουν τι χρήματα θα σταλούν από την Ελλάδα. Λάθος. Μεγάλο λάθος και έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήταν μια τακτική που, ας το πούμε, έκοψε τα χέρια των Ιθαγενών εδώ. Και τους κακομάθαμε. Δυστυχώς τους κακομάθαμε, δεν προσφέρουν τίποτα. Περιμένουν τι θα τους δώσουν οι Έλληνες, τι θα τους δώσουν οι Ιεραπόστολοι. Και είναι ίσως το πιο δύσκολο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ιεραποστολή εδώ στην Αφρική. Φτωχοί. Εμείς τους λυπόμαστε και τους δίνουμε. Ναι, αλλά όσα και να έχει κανείς δεν φτάνουν. Συγγνώμη δηλαδή. Και αφενός με δεν φτάνουν. Αφετέρου δεν τους βοηθάει. Τους μαθαίνουμε να είναι ζητιάνοι, να περιμένουν μόνο απ' έξω. Αυτό συνεχίζει την αποικιοκρατική νοοτροπία τους, που περίμεναν ο Λευκός να πρωτοστατήσει, ο Λευκός να τους διατάξει να μην θέλουν να σκέπτονται, ο Λευκός να τους καθοδηγήσει. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Και αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ δυσκολία πώς να μπορέσουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία αυτή.
Το βλέπω και με πολλούς επισκέπτες που έρχονται εδώ στην Ιεραποστολή. Έρχονται εδώ και λυπούνται τα μικρά, τα παιδάκια. Τα... Ναι, εντάξει, αλλά μέχρι το σημείο αμέσως να τους δώσουμε. Όχι. Δηλαδή, και σε αυτό μας έχει διδάξει ο μακαριστός ο Μητροπολίτης της Κινσάσας, ο Νικηφόρος, ένας Άγιος Επίσκοπος, που τον κλάψαμε πριν από 2 χρόνια, ο οποίος έφτασε στο σημείο, επειδή στο Κονγκό υπάρχει πολύ μεγάλη ζητιανιά από τους Ορθόδοξους, εδώ στην Τανζανία δεν έχουμε τόσο, αλλά τέλος πάντων και εδώ έχουμε, ο μακαριστός ο Νικηφόρος έφτασε στο σημείο να τους πει, ρε παιδιά, εμείς είμαστε οι Απόστολοι. Συγγνώμη, αλλά οι Απόστολοι δεν μοίραζαν χρήματα. Οι Απόστολοι δεν μοίραζαν χρήματα. Γιατί ζητάτε από εμάς χρήματα. Εμείς σας φέρνουμε την Ορθόδοξη πίστη. Ναι, εντάξει, θα βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά γιατί το πρώτο να είναι χρήματα. Γιατί να βλέπετε το χέρι του Λευκού και την τσέπη του Λευκού. Είναι η νοοτροπία αυτή που βλέπετε, ας πούμε, να, η Εκκλησία της Ιαπωνίας, ας πούμε, η Ιεραποστολή της Ιαπωνίας δεν ζήτησε απ' έξω. Οργανώθηκε από μόνη της. Στάθηκα σε αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη σημερινή Ιεραποστολή, έτσι. Και το έβδομο και σπουδαιότερο είναι ότι η Ιεραποστολική αυτή εργασία θα απέβλεπε στην οργάνωση τοπικής Ιαπωνικής Εκκλησίας. Το 1910 τιμήθηκαν τα 100 χρόνια της οργάνωσης. Το 1910 κοιμήθη ο Άγιος Νικόλαος ο Καζάτκιν, πριν 123 χρόνια. 170 χρόνια έχει η Εκκλησία μας στην Ιαπωνία και προχωράει. Μπορείτε να δείτε στο YouTube, να πατήσετε Ορθόδοξη Εκκλησία Ιαπωνίας, να δείτε ναούς, να δείτε ψαλμοδίες στα κινέζικα. Συγγνώμη, στα Ιαπωνικά, ναι, πήγαμε στην Ιαπωνία τώρα. Επίσης μαθαίνουμε από εκεί πώς οι Ορθόδοξοι Ιάπωνες, πώς η Ορθοδοξία αντιμετώπισε τον Ζεν Βουδισμό της Ιαπωνίας. Μάλιστα. Δεν θέλω να επιμείνω περισσότερο, είναι πολύ μεγάλο το θέμα της οργάνωσης της Εκκλησίας της Ιαπωνίας. Να πάμε και κάπου αλλού. Να πάμε στην Αλάσκα. Ναι, πάμε στην Αλάσκα. Στην Αλάσκα η Ορθόδοξη Ρωσική Ιεραποστολή πήγε όταν η Αλάσκα έγινε μέλος του τσαρικού κράτους. Όταν λοιπόν η Αλάσκα έγινε το 1730, έτσι. Έρχεται η Αλάσκα, έρχεται στην Ρωσία μέχρι το 1867, οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν την Αλάσκα. Όμως από το 18ο αιώνα, και από το 1800 δηλαδή, έχουμε την είσοδο Ρώσων κυνηγών, εμπόρων δερμάτων, οι οποίοι ήρθαν στην Αλάσκα και ιδίως στα νησιά των Αλεούτων.
που βέβαια αυτούς τους αλεούτους κάποιοι Ρώσοι έμποροι τους εκμεταλλεύτηκαν. Τότε μαζί με τους με τους Ρώσους κυνηγούς που είχαν πάει, είχε πάει ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκας, ο οποίος υπερασπίστηκε τους Εσκιμώους, υπερασπίστηκε τους ηθαγενείς της Αλάσκας, εναντίον των Ρώσων τυχοδιοκτών κυνηγών που ήθελαν να αρπάζουν τα δέρματα και επίσης πολύ μεγάλη βοήθεια στην Ιεραποστολή στην Αλάσκα έδωσε ένας έμπορος, ο Γρηγόριος Ελέχοφ, το 1774, όταν αυτός ήταν πολύ φιλικός, ο Γρηγόριος Ελέχοφ, λαϊκός, ήταν πολύ φιλικός με τους Εσκιμώους της Αλάσκας, τους αγαπούσε, είχε πολύ καλές σχέσεις και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην διάδοση της Ορθοδόξου Πίστεως. 1792, δύο ιερομόναχοι από τη Μονή του Βαλάμο, έρχονται στην Αλάσκα και ξεκινούν ιεραποστολή. Στους Γιακούτισκους, αυτοί είχαν πολύ μεγάλη επίδραση, αυτοί οι ιερομόναχοι, και βάφτισαν χιλιάδες ηθαγενείς. Είπαμε για την παρουσία του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος Άγιος, ένας μοιάζει πολύ με τον με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρου, ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκα. Και έχουμε την πρώτη άφιξη στην Αλάσκα του Αγίου Ιωνοκένδιου Βενιαμίνοφ. Ο Άγιος Ιωνοκένδιος Βενιαμίνοφ ήταν έγγαμος ιερέας και πήγε στην Αλάσκα το 1824. Άρχισε την Ιεραποστολή εκεί και στη συνέχεια κοιμήθη η πρεσβυτέρα του και οι Ρώσοι τον έκαναν επίσκοπο και έγινε επίσκοπος τον, ήταν πρώτα στο Ιρκούτσκ και μετά της Σιβηρίας και μετά έγινε και επίσκοπος στην Αλάσκα. Είχε πάρα πολύ συστηματική ιεραποστολή ο Άγιος Ινοκέντιος, που είναι παράδειγμα για όλους μας. Στη συνέχεια, βέβαια, έγινε πατριάρχης το 1870, έγινε πατριάρχης στη Μόσχα και όμως είχε βάλει τις βάσεις για την περαιτέρω πορεία της Ορθοδοξίας στην Αλάσκα. Ερωτήσεις. Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Μιλήσαμε για τις περιόδους της ιεραποστολικής δράσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας, όταν έγιναν Ορθόδοξοι, μετά με την έχουμε ιεραποστολή μετά το διωγμό από τους Μογγόλους, έχουμε μετά το 16ο-18ο αιώνα, στη Σιβηρία, προχωράει η Σιβηρία, κυρίως με την από το 1850 και μετά, οπότε έχουμε και στη Σιβηρία, η οποία χριστιανίστηκε μέσα σε 50 χρόνια. Πολύ συστηματική πνευματική εργασία έγινε εκεί.
Έχουμε και την Ιεραποστολή στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Αλάσκα και στην Κορέα. Στην Κορέα, η οποία διαλύθηκε βέβαια η Ιεραποστολή με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε την ανέστησε την Ιεραποστολή της Κορέας ο σύγχρονος μεγάλος Ιεραπόστολος, ο Μητροπολίτης Κορέας, Σωτήριος Τράμπας, έτσι. Το 1974 φεύγει στην Κορέα και εκεί οι Ρώσοι δεν υπήρχαν πλέον. Πήγαν οι Έλληνες, ας το πούμε έτσι, του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως, πήγε με τον μεγάλο σύγχρονο Ιεραπόστολο της Από Ανατολής, τον Σωτήριο Τράμπα, ο οποίος ξεκίνησε την Ιεραποστολή, οργάνωσε τη Μητρόπολη Κορέας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη πρόοδο της Ιεραποστολής της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία τερματίζεται με την επανάσταση, με την άθερη κομμουνιστική επανάσταση του 1917, αρχίζει μια άλλη Ιεραποστολή, η οποία ονομάζεται Ιεραποστολή της Αντίστασης. Όταν γινόταν ο διωγμός εναντίον της Ορθόδοξου πίστεως στην Ρωσία. Πολύ μεγάλο το φάσμα της Ιεραποστολής της Ρωσικής Εκκλησίας. Σεβόμαστε τους Αγίους της Ρωσίας. Σεβόμαστε την ρωσική ευσέβεια. Σεβόμαστε την Ιεραποστολή η οποία έγινε, πέρα από αυτά τα οποία διαδραματίζονται σήμερα και πέρα από από αυτό το οποίο συνέβη και στα χρόνια του Μεγάλου Πέτρου και μετά, και αυτό το οποίο συμβαίνει από το 90 και μετά, από το 89 και μετά. Το αφήνουμε προς το παρόν. Επιμένουμε μόνο σε αυτή την ιεραποστολική δραστηριότητα της Εκκλησίας της Ρωσίας, που έγινε συστηματικά και απέδωσε πολλούς καρπούς. Ευλογητός ο Θεός για αυτό το έργο το οποίο έγινε από την ευλογημένη ρωσική ευσέβεια. Αυτά. Να αρχίσουμε με τον πατέρα Αντώνιο και μετά ο κύριος. Πατέρα Αντώνιο, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ναι, πατέρα Αντώνιο. Την ευχή σας, καλή Σαρακοστή. Επίσης. Δύο ερωτήσεις ήθελα. Το πρώτο είναι πόσο σημαντικό είναι ακριβώς όταν η πολιτεία, η αντίστοιχη στη χώρα την οποία πάμε να κάνουμε ρεποστολή είναι, αν όχι υπέρ μας, είναι τουλάχιστον ουδέτερη. Γιατί όταν είναι εχθρική, εκεί είναι και το πρόβλημα, νομίζω, το σημαντικό. Ας πούμε με τον Άγιο Βλαδίμηρο, όταν έγινε ο ίδιος, όλος ο λαός έγινε στη Ρωσία, έγινε Ορθόδοξη. Βλέπουμε όμως, ας πούμε, ο Μάο Τσετούγκ που ήταν αντίθετος και όλοι αυτοί, να παίζουν σημαντικό ρόλο και να είναι ένα ανάχωμα. Το είναι αυτό η μία ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι, δυστυχώς εμείς ως Ορθόδοξοι έχουμε μια διαρχία, να το πω έτσι. Βλέπουμε, δηλαδή, ενώ έχουμε πει ότι υπερόρια είναι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, δηλαδή που δεν είναι κατογραφημένο, να το πω, σε μια δικαιοδοσία, έρχονται η Ρωσία και λέει όχι, δεν είναι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που εγώ μπορώ να ανακηρύττω κι εγώ εκκλησίες και αυτά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη διαρχία και να πατάνε και πόδι. Και όλα βλέπετε ότι πήγαμε και εκεί εμείς στην Κίνα και σου λέει, λόγω ότι ήταν κοινό το πολίτευμα, έτσι, οι κομμουνιστές ή μια κομμουνιστική άλλη τα βρήκανε, και σου λέει το Πατριαρχείο μακριά. Και αυτό το πράγμα πληγώνει καταρχήν τους ίδιους Ορθόδοξους, γιατί σου λέει, μα είμαστε Ορθόδοξοι, και σου περνάει μέσα από την πρεσβεία ο άλλος και πάει αυτό που είπατε. Δηλαδή η πολιτεία είναι αυτή που μπαίνει μέσα από την πρεσβεία και κάνει και την Ιεραποστολή και αυτά. Αλλά ουσιαστικά είναι το ρωσικό κράτος από πίσω, δεν είναι η Εκκλησία όπως είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό είναι όπως στο Βατικάνο που είναι και πολιτική υπόσταση, κάπως έτσι λειτουργούν και οι Ρώσοι δυστυχώς. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή η πληγή. Και ήρθε και ο πόλεμος της Ουκρανίας
και αυτό το πράγμα να το θεραπεύσει, το έχει επιδεινώσει ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτό μας πληρώνει στους Ιθαγενείς. Τι γίνεται τώρα, και αυτός Ορθόδοξος και αυτός Ορθόδοξος, τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό το πράγμα η διαρχία μας κάνει κακό, αυτό θέλω να πω στην πράξη. Αυτό θέλω να επιβεβαιώσω ή όχι, αν έχω σωστή εκτίμηση. Ναι. Εμείς σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι έχουμε την εμπειρία από τις σχέσεις της Εκκλησίας μας στα χρόνια του Βυζαντίου. Έτσι. Έχουμε τη συναλληλία, την αρχή της συναλληλίας, που προσπαθούμε να πετυχαίνουμε όπου βρισκόμαστε, σε όποιο κράτος και να βρισκόμαστε. Δηλαδή, να σεβόμαστε εμείς το κράτος και το κράτος να σέβεται εμάς. Αλλά αυτό πρέπει να ξεκινήσει και από εμάς, έτσι, να σεβόμαστε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και όσοι πηγαίνουν σε Ιεραποστολές, θα πρέπει να μελετάμε τους νόμους, το κράτος, τι λέει για τη θρησκεία, πόσο μας δέχεται, πόσο μας ανέχεται, και να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες που έχει βάλει η πολιτεία στην οποία βρισκόμαστε. Η υπέρβαση αυτών των ορίων δημιουργεί προβλήματα. Η επιθετικότητά μας απέναντι στο κράτος και η επιθετικότητα του κράτους απέναντι μας δημιουργούν τα διάφορα προβλήματα. Πρέπει να είμαστε φιλικοί. Τώρα, για αυτό το οποίο συνέβη στην Κίνα, ήθελα να πω κάτι, ένα σχολιασμό του Αναστασίου. Ότι ξέρουμε για την Κίνα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την Ιεραποστολή στην Κίνα. Όπως ξέρουμε, στην Κίνα τα ανατολικά θρησκεύματα τα οποία υπάρχουν εκεί είναι βασικά ο Κομφουκισμός, έτσι, και ο Βουδισμός και ο Ταοϊσμός, έτσι. Όλα αυτά τα ανατολικά θρησκεύματα είναι ατομικιστικές θρησκείες, οι οποίες ξέρουμε ότι επηρεάζουν πολύ και τη Δύση τώρα, λόγω του εγωισμού που έχουν οι άνθρωποι στην Δύση. Τέλος πάντων. Μπαίνοντας ο κομμουνισμός στην Κίνα, λέει ο Αναστάσιος ότι μπήκε ο χριστιανισμός από το παράθυρο. Ο Κομφουκισμός και ο Βουδισμός, οι οποίοι είναι ατομικιστικές θρησκείες, ανατράπησαν με το κοινωνικό μήνυμα του κομμουνισμού που το έχει πάρει ο κομμουνισμός από το χριστιανισμό. Επομένως, λέει λοιπόν ο Αναστάσιος ότι προσέξτε, ο κομμουνισμός, δεν ξέρουμε πώς δράει ο Θεός, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Ο κομμουνισμός, ο οποίος επεκράτησε με το κοινωνικό μήνυμα που έχει στην Κίνα, ουσιαστικά έχει προετοιμάσει την είσοδο του χριστιανισμού. Θέλουν λοιπόν μελέτη, μελέτη ιστορία και τα γενόμενα, για να πάρουμε τα μαθήματά μας και να προσέξουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό είναι μέσα στη λογική του Θεού, έξω από τη λογική τη δική μας. Τώρα, για το θέμα των δικαιοδοσιών, υπάρχουν οι κανόνες της Δευτέρας και της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που αναφέρουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας σαν υπεύθυνο διοίκησης των βαρβαρικών θυλών, των βαρβαρικών λαών. Και όλοι το ξέρανε αυτό, ότι όταν εκτός από το υπήρχαν τα πέντε πατριαρχία της Ρώμης,
της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων. Όλοι λοιπόν οι λαοί οι οποίοι γινόντουσαν χριστιανοί από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, υπήγοντο στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Ήταν υπεύθυνο εκείνο για την διαπίμανση αυτών των λαών. Έρχεται όμως το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, δίνει την αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ρωσίας, που βέβαια δεν είναι η Πέμπτη. Συγγνώμη, μετά η Ρώμη έχει φύγει, έτσι. Μετά από τα πέντε πατριαρχεία είναι η Κύπρος. Είναι η Κύπρος, συγγνώμη δηλαδή. Επειδή είναι μικρή η... επειδή η Κύπρος είναι ένα μικρό κρατήδιο, είναι μια μικρή εκκλησία. Ναι, αλλά έχει αυτοκεφαλία από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Προηγείται και την Πατριαρχή της Μόσχας. Τέλος πάντων, αυτό το έχουμε αδικήσει την Εκκλησία της Κύπρου και δεν της έχουμε δώσει την σημασία που της δώσαμε. Δώσαμε την αυτοκεφαλία, δεν έδωσε το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης την αυτοκεφαλία στην Ρωσία, αλλά δεν είναι πριν από την Κύπρο η Μόσχα, η Εκκλησία της Μόσχας. Είναι μετά, όπως επίσης και από την Γεωργία. Τέλος πάντων, δίνει λοιπόν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, δίνει την αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Μόσχας και την έδωσε το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και ο Πατριάρχης ο Ιερεμίας, την έδωσε στο Πατριαρχείο της Μόσχας για να δυναμώσει το Πατριαρχείο. Πήγε ο ίδιος ο Πατριάρχης, όπως ξέρουμε, στην Μόσχα και έδωσε στο Κίεβο και έδωσε την αυτοκεφαλία και για να μπορέσει να αντισταθεί η Ρωσική Εκκλησία στην εισβολή της Ουνίας και του Καθολικισμού που έκανε προπαγάνδα στην Ανατολική, στη Δυτική Ουκρανία, Πολωνία και στα υπόλοιπες εκκλησίες. Βέβαια, αυτό εξελίχθηκε μετά το Μεγάλο Πέτρο και στα νεότερα χρόνια, μετά το 1989, εξελίχθηκε πολύ άσχημα. Οι Ρώσοι δημιούργησαν την ιδεολογία της Τρίτης Ρώμης και υποβλέποντας το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, την μητέρα Εκκλησία. Το ίδιο έγινε τώρα και με τις Ιεραποστολές. Γι' αυτό μια μεγάλη πλάνη, μια μεγάλη αίρεση, την οποία καταδικάσαμε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, στη Σύνοδο που έγινε τον Νοέμβριο, ήταν η αίρεση του εθνοφιλετισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ θυμάμαι τον μακαριστό τον Δεσπότημο, τον Ιερισσού, τον Νικόδημο, όπως έλεγε, προσέξτε, προσέξτε, ο μεγάλος κίνδυνος στην Ορθοδοξία είναι ο εθνοφιλετισμός. Ο εθνικισμός, ο οποίος έχει μπει μέσα στις εκκλησίες. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης έδωσε την αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ελλάδος, που είναι η πρώτη διδάξασα, η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι η πρώτη διδάξασα την αποστασία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που το διδάξαμε και τους Βουλγάρους και τους υπόλοιπους να αποσχιστούν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης βρισκόταν σε πολύ δυσκολία τότε. Καλώς εκείνο ξέρει, έδωσε την αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ελλάδος μετά και μετά στις υπόλοιπες εκκλησίες, την Σερβία, τη Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Αλβανία και μετά τις Μητροπόλεις στην Τσεχία, Σλοβακία, τις αυτοκέφαλες εκκλησίες στη Λιθουανία και στην Φιλανδία. Εντάξει, και έδωσε και την αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας. Και εδώ οι Ρώσοι, οι οποίοι είχαν αποστασιοποιηθεί από το Πατριαρχείο μας, δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα, διέκοψαν την μνημόνευση του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης και όσων συμφώνησαν με την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Ας μείνουμε μόνο μέχρι εδώ, ας πούμε περισσότερα πράγματα για τα άλλα τα θέματα. Έτσι. Ευχαριστούμε, πατέρα Αντώνιε. Ο κύριος Μαρίνος, γερόντα, έχει μια ερώτηση. Ανοίξτε το μικρόφωνο, κύριε Μαρίνο.
Γέροντα, ευλογείτε. Καλή μετάνοια να έχουμε. Καλύφθηκα από του πατρός Αντωνίου την ερώτηση, αυτό ήθελα να πω. Άρα τελικά για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας Αθώας, ήθελα να ρωτήσω, εντός εισαγωγικών σας κυνηγάει για να αλλάξει το προσωπικό, όχι να αλλάξει το Πατριαρχείο. Το θέλουμε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, αλλά είναι υπό την επιρροή μας. Κάτι τέτοιο κατάλαβα δηλαδή. Ο πόλεμος δηλαδή που κάνει η Ρωσία στο Πατριαρχείο. Γέροντα, το μικρόφωνο σας έχετε κλείσει. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, Γέροντα. Συγγνώμη. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε την ερώτησή μου. Για να ξαναπέσουμε, Μαρινό. Λέω, έχω καλυφθεί από αυτά που απαντήσατε στον πατέρα Αντώνιο. Απλά, εάν κατάλαβα καλά, ο πόλεμος εντός εισαγωγικών της Μόσχας με το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας είναι απλά να αλλάξουμε το προσωπικό, να είναι υπό την σφαίρα της επιρροής μας. Αυτό κατάλαβα. Διότι εντάξει, δεν υπάρχει θέμα ότι θα κάνουν και δικό μας Πατριαρχείο υπό την επίβλεψη της Ρωσίας. Απλά το Πατριαρχείο παραμένει, αλλά να πάρουμε εμείς το προσωπικό, να έχουμε εμείς το πάνω χέρι. Κάτι τέτοιο κατάλαβα ότι επιδιώκει η Μόσχα. Λοιπόν, γενικά, το καταστατικό της Εκκλησίας της Ρωσίας λέει φοβερά πράγματα. Έχει φοβερά πράγματα ότι θεωρεί το Πατριαρχείο της Μόσχας ότι οι μέλη του Πατριαρχείου της Μόσχας είναι οι Ρώσοι Ορθόδοξοι που κατοικούν στη Ρωσία και όσοι είναι μέσα στα όρια τότε της Σοβιετικής Ένωσης, ναι. Λέει όμως και κάτι άλλο. Και όσοι Ρώσοι κατοικούν εκτός Ρωσίας, εξού και μας διέσπασε την διασπορά στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, που δημιούργησε, ενώ πήγε το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, ίδρυσε τις πρώτες επισκοπές στην Αμερική, Αυστραλία και Ευρώπη, μπαίνει η Ρωσία και κάνει άλλες επισκοπές. Γιατί λέει, είναι δική μας αυτή η πιστή. Επιπλέον, λέει και κάτι άλλο, ότι μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι όσοι θέλουν να είναι μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται τώρα και μας λέει ότι αφού οι Αφρικανοί θέλουν να είναι μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας, είναι δεκτή, είναι ποιμνιό μας. Πρέπει να σας πω όμως την ιστορία πώς έχει. Η Βάγνερ, η πολεμική αυτή ομάδα, ο πολεμικός οργανισμός που πολεμάει εντίον της Ουκρανίας, έχει έρθει εδώ στην Αφρική και έχει πάει σε διάφορα κράτη της Αφρικής με σκοπό την πολιτική επιρροή της Ρωσίας σε αυτά τα κράτη της Αφρικής. Εξού και αυτό το οποίο συνέβη με την Νότια Αφρική, στο Τσάντ, στο Μάλι, στην Κεντροαφρικανική Ένωση, έχει πάει η Βάγνερ και έχει πάει και σε άλλα μέρη της Αφρικής και έχει προετοιμάσει και την είσοδο της Ρωσικής Εκκλησίας. Δηλαδή, πάλι έχουμε τα ίδια. Μαζί με τους Ρώσους πολιτικούς, πρεσβευτές και διάφορους, επιτετραμένους, έχουμε και την είσοδο των Ρώσων. Ας πούμε εδώ στην Τανζανία και στην Ουγκάντα δημιουργείται η ρωσική διείσδυση μέσω των πρεσβειών τους. Ας πούμε στην Τανζανία, στον Dar es Salaam, στην πρεσβεία τους έχουν κάνει ναό που μαζεύονται οι Τανζανοί Ορθόδοξοι εκεί, όσοι έχουν αποστεί. Δηλαδή βλέπουμε μια καθαρά πολιτική κίνηση της Ρωσίας που ακολουθά την ίδια τακτική και η Εκκλησία της Ρωσίας. Αυτό θέλω να πω. Ναι.
Ο Κύριος Αναγνωστάχης. Ευλογείτε, Γέροντα. Ήθελα να... Δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω, αν είναι εύκολο. Η πρώτη έχει σχέση με την Ιαπωνία. Έτσι, αν γνωρίζετε, να μας πείτε πώς μπορεί να μιλήσει ένας ιεροκήρυκας σε ένα ζεν βουδιστή μέσα στην Ιαπωνία. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα δύσκολο... Και θα ήθελα, έτσι, αν γνωρίζετε ιστορικά στοιχεία, πώς μιλήσανε και τα λοιπά για τις... Ναι, και η δεύτερη ερώτηση, αν είπατε για τον εθνοφιλετισμό, ότι είναι εχθρός του χριστιανισμού και συμφωνώ και εγώ, ας πούμε, δηλαδή, πραγματικά, αλλιώς βλέπουμε τον κόσμο εμείς οι χριστιανοί και αλλιώς... Αλλά στην Αγία Γραφή και γενικότερα τα έθνη και από την αρχή ο Θεός διαμοίρασε τον κόσμο σε έθνη, και παίζουν και ένα ρόλο τελικά. Δηλαδή, χωρίς... Και θα ήθελα έτσι να μας κάνετε αυτό το διαχωρισμό, ας πούμε. Ναι. Ευχαριστώ. Αυτά ήθελα να ρωτήσω. Γιώργο. Την ευχή σου. Γιατί είμαστε και με γρήπη ναι. Οικογενειακός και... Περαστικά, Ιωάννη. Λοιπόν, το πρώτο είναι επειδή ξέρω και τον βουδισμό καλά, έχω ζήσει με βουδιστές, έχω ασχοληθεί με... Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό της ορθόδοξης παρουσίας σε αυτές τις χώρες. Επειδή στις χώρες όπου υπάρχουν τα ανατολικά θρησκεύματα. Όπως ξέρουμε, τα ανατολικά θρησκεύματα έχουν ένα μυστικισμό. Έχουν ένα εσωτερισμό, θα το λέγαμε. Είναι εκεί που συναντάται με την ορθόδοξη πνευματική ζωή. Εκεί που συναντάει η ορθόδοξη πνευματικότητα, που συναντά τις παραδοσιακές ανατολικές θρησκείες. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο συνάντησης με αυτούς τους λαούς και να μπορέσουμε στη συνέχεια μέσα από την καταλαβαίνοντας αυτούς τους λαούς που θέλουν την εσωτερική πνευματική ζωή, η ορθόδοξη πνευματικότητα τους βοηθάει σε αυτό και μπορούν εύκολα να αποδεχθούν τον ορθόδοξο χριστιανισμό που έχει αυτή την μυστική πνευματική ζωή. Ο Μυρκέα Ελιάντε, ο Ρουμάνος αυτός, μεγάλος θρησκεολόγος, ορθόδοξος θρησκεολόγος, στο βιβλίο του Μυστικισμός αναφέρει τα ανατολικά θρησκεύματα, αναφέρει και τον ορθόδοξο μυστικισμό. Εντάξει, δεν είναι ο μυστικισμός του κόσμου ο ίδιος με τον μυστικισμό των βουδιστών και των ανατολικών θρησκευμάτων, ούτε ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι ο ίδιος με τον βουδιστικό ή ινδουιστικό μοναχισμό. Έτσι. Αυτά συγχαίονται κάπως στη νέα εποχή, στη λεγόμενη νέα εποχή, η νέα εποχή New Age, τα συγχαίει αυτά και λέει, α, είναι το ίδιο. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι, εκείνοι είναι βουδιστές, ινδουιστές, είναι το ίδιο στη βάση. Νομίζω λοιπόν ότι και από τη μελέτη αυτό κατάφερε ο Άγιος Νικόλαος ο Καζάτκιν, πέρασε την ορθόδοξη πνευματική παράδοση στον Ιαπωνικό λαό, ο οποίος Ιαπωνικός λαός είχε τον ζεν βουδισμό και μπόρεσε να αποδεχθεί εύκολα την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, την οποία μετέφερε ο Άγιος Νικόλαος ο Καζάτκιν. Εκεί λοιπόν νομίζω είναι το σημείο συνάντησης. Και για το άλλο το θέμα που μας είπες, για θύμισέ μου πάλι. Τα έθνη για τις φυλές. Ναι, ωραία. Ναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στον Άριο Πάγο στην Αθήνα ότι ο Θεός έθεσε τα όρια ανάμεσα στα έθνη και τις γλώσσες. Έτσι.
Είναι αποδεκτό αυτό. Είναι γνωστό. Διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες, που όμως δημιουργήθηκαν από την Βαβέλ, από τον εγωισμό της Βαβέλ. Εκεί έχουμε το διχασμό της ανθρωπότητος σε φυλές, λαούς και γλώσσες. Το Άγιο Πνεύμα, χωρίς να καταργεί τις γλώσσες, μιλώντας τις γλώσσες των ανθρώπων, καλεί σε ενότητα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Εδώ λοιπόν, μέσα στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, έρχονται οι λαοί χωρίς να χάνουν την ιδιοπροσωπεία τους, οι Έλληνες, οι Λατίνοι, οι Άραβες, οι Σλάβοι, έρχονται οι Σύριοι, έρχονται και γίνονται χριστιανοί, γίνονται μέλη της Εκκλησίας, διατηρούν την ιδιοπροσωπεία τους, αλλά είναι ενωμένοι σε μία Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν γι' αυτό και ακριβώς μιλήσαμε για την, και θα το δούμε μετά στο τρίτο μέρος του σεμιναρίου, για την προσαρμογή στην αρχή της Ορθόδοξης Ιεραποστολής, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και η Ορθόδοξη Ιεραποστολή σέβεται τον πολιτισμό, σέβεται τη γλώσσα του κάθε λαού και προσαρμόζεται σε κάθε λαό. Αυτό είναι η αρχή της Ιεραποστολής, είναι η αρχή της Εκκλησίας μας αυτό. Ο σεβασμός απέναντι στα έθνη. Και αυτό είναι και με εμάς τους Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες γίναμε χριστιανοί και προσαρμοστήκαμε στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία πήρε από εμάς, πήρε τη γλώσσα, πήρε τον πολιτισμό μας, έτσι. Και μας αγκάλιασε τους Έλληνες η Εκκλησία μας και όλους τους λαούς τους αγκαλιάζει και γίναμε μέλη της Εκκλησίας μας. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι σε έναν πολιτισμό που συναντάει η Εκκλησία κάποια πράγματα τα κρατάει εξωτερικά, όσα συμφωνούν μαζί με την Ορθόδοξη πίστη τα κρατάμε, όσα διαφέρουν τους δίνουμε άλλο νόημα και όσα είναι τελείως αντίθετα τα καταργούμε. Έτσι. Βλέπουμε και στην ένωση του ελληνικού πολιτισμού με την Ορθοδοξία, με τον Χριστιανισμό, ο Χριστιανισμός πήρε τη γλώσσα των Ελλήνων, πήρε τη φιλοσοφία των Ελλήνων, αλλά δεν κράτησε την ιδωλολατρεία, έτσι. Και τα άλλα, κάποια έθιμα και τη μαγεία και αυτά. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε. Έτσι προχωράμε, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, σεβόμενοι τον κάθε λαό, την ιδιοπροσωπία του. Και κάθε λαός εκφράζεται μέσα από την Εκκλησία. Και προσφέρει, γίνεται ορθόδοξος, γίνονται χριστιανοί οι λαοί και οι λαοί μετά προσφέρουν στην Εκκλησία τους Αγίους. Το δικό τους ορθόδοξο πολιτισμό. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε όμως... Ναι. Μια διευκρίνηση... Δυστυχώς όμως το 19ο αιώνα μπήκε ο θυνικισμός μέσα στους ορθόδοξους και νομίζω αυτό ήταν και η τακτική των Ευρωπαίων. Και να διαλύσουν την Ορθοδοξία. Έβαλαν μέσα τον εθνικισμό. Ναι. Για να μην είναι ενωμένοι οι Ορθόδοξοι στα Βαλκάνια και να μην υπάρχει Ορθόδοξη δύναμη. Ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Άρα προήλθε από την Ευρώπη αυτό. Έτσι. Ναι. Ναι. Είναι γνωστό αυτό. Δεν το ήξερα εγώ. Ναι, από τους οι Ευρωπαίοι δεν άφησαν τους Ορθόδοξους Βαλκάνιους να ενωθούν. Μάλιστα.
Εξάλλου, θυμάστε ποιο ήταν το κήρυγμα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Ήτανε όλοι οι Ορθόδοξοι. Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όταν έκανε την Ιεραποστολή στην πατρίδα, η Ιεραποστολή αντίστασης, έτσι θα λέγαμε, απέναντι στους εξισλαμισμούς, χρησιμοποιούσε δραγουμάνους, μεταφραστές, και στους βλάχους, και στους βλαχόφωνους, και τους αλβανόφωνους, τους σλαβόφωνους. Έφτασε μέχρι τα Σκόπια ο Άγιος Κοσμάς, πάνω στην Αλβανία. Επέμενε κυρίως στα δυτικά Βαλκάνια, Αλβανία, Βόρειο Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία. Και μιλούσε για την αποκατάσταση της αυτοκρατορίας. Έτσι. Όπως και ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι ο βασιλιάς μας είναι ζωντανός. Και όταν ξεκίνησε η Επανάσταση το 21, ξεκίνησε για αποκατάσταση της αυτοκρατορίας μας με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Που δεν τα καταφέραμε ποτέ. Ναι, αλλά δεν καταφέραμε την Κωνσταντινούπολη, αλλά ήρθαν οι Βαβαροί και όποιοι άλλοι κοφικεφαλάκηδες με επικεφαλή στον Κοραή και μας πήραν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από τη Μητέρα Εκκλησία και ακολούθησαν και οι Βούλγαροι και είχαμε όλα αυτά τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Αυτά. Η κυρία Ελευθερία. Ναι. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε. Ήθελα να σας ρωτήσω, η Ιεραποστολή έχει δεχτεί από κάποιους λαούς που το έχουν στο αίμα τους τον χορό μέσα στη λατρεία? Αν θέλουν να χορεύουν την ώρα της Θείας Λειτουργίας, δεν ξέρω, το δέχεται αυτό η Εκκλησία μας? Εδώ στην... ο πατήρ Κοσμάς ο Γρηγοριάτης, ο πατήρ Χρυσόστομος που είπε Σαραντόπουλος, έτσι ο πατήρ, μιλάμε για την νεότερη ιεραποστολική δράση μας, τα δεχόταν εκτός εκκλησίας. Δηλαδή, μετά από τη λειτουργία να χορεύουν και να αυτό. Εγώ έχω ένα τέτοιο θέμα εδώ και προσπαθώ με τρόπο σε κάποιες ενορίες όπου ήταν πρωτόγονοι πρώτα και έγιναν Ορθόδοξοι, βρήκα μέσα στη λειτουργία να κάνουν κάποιους υποτυπώδες χορούς, κάποιες υποτυπώδες κινήσεις. Το χερουβικό, το άξιον εστί, κάτι τέτοια, τύμπανα και... Ή αρμόνιο. Βέβαια, όπως ξέρετε, έχουμε αρμόνια και όργανα στα Επτάνησα. Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, έτσι. Δεν καταργήθηκαν αυτά. Παρέμειναν. Και σε πολλές εκκλησίες μας στην Ομογένεια έχουμε αρμόνια. Έτσι. Οπωσδήποτε όμως προσπαθούμε με τρόπο να τους πούμε ότι έχω ένα μικρό πρόβλημα με τη σύνδεση, να περιμένουμε λίγο παρακαλώ. Με κόπηκε η σύνδεση, αλλά πιστεύω θα επανέλθει και τις άλλες φορές. Περιμέναμε 2-3 λεπτά. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, Γέροντα. Ναι, ναι. Έχουμε και αυτά.
Συγγνώμη, ναι. Εντάξει, Ελευθερία. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, δεν έβλεπα άλλη ερώτηση, άρα μπορείτε να συνεχίσετε. Ναι. Θα χρησιμοποιήσω τις κάποια συμπεράσματα από την, για τη θεολογία της Ιεραποστολής με βάση την Ιεραποστολή κυρίως στην, κυρίως στην Ιαπωνία. Που βλέπω έχει ιδιαίτερα τονίζει ο Αναστάσιος λέγοντας ότι οι οδηγίες που έδινε ο Κασάτκιν ήταν η εξής στους κατηχητές, τους ιεροκήρυκες, τους ιερείς. Πρώτον, η εκμάθηση και η κατά το δυνατόν τελειοποίηση της γνώσης της ιαπωνικής γλώσσας. Τόσο της προφορικής όσο και της γραπτής. Αυτό ήταν το πρώτο. Πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα. Το δεύτερο, η ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους κατοίκους. Η παρακολούθηση και αφομοίωση των ιαπωνικών κανόνων καλής συμπεριφοράς. Επιμένω στους Ιάπωνες γιατί είναι μια ελεύθερη χώρα τώρα. Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν πολλά πράγματα. Τρίτον, η αναζήτηση και καλλιέργεια των καταλλήλων προσώπων, τα οποία μετά την αποδοχή του Ευαγγελίου θα είναι σε θέση να το διαδώσουν επιτυχώς. Οι καταρτισμένοι αυτοί κατηχητές, υπό την καθοδήγηση του Ιεραποστόλου, θα κηρύττουν τη χριστιανική αλήθεια, συγκεντρώνοντας τα σπίτια τους τους γνωστούς τους ή κατά το μέτρο του δυνατού επισκεπτόμενοι άλλα σπίτια και πόλεις. Επιπλέον, ο Ορθόδοξος Ιεραπόστολος οφείλει να έχει ανοιχτές τις πόρτες του σπιτιού του σε όσους επιθυμούν προσωπική επαφή μαζί του και να πηγαίνει πρόθυμα όπου υφίσταται δυνατότητα μεταδόσεως του Ευαγγελίου. Βλέπετε πόσο συστηματικά καθοδηγεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καζάτκιν την Ιεραποστολή στην Ιαπωνία. Πέμπτον, όταν εκφράζεται επιθυμία βαπτίσεως, να εξετάζει επιμελώς την περίπτωση να μην βαπτίζει κανέναν προτού βεβαιωθεί πλήρως για τη σταθερότητα των χριστιανικών του πεπιθήσεων. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σημαντικό και για μας εδώ, για την Ιεραποστολή, όταν γίνονται βιαστικές κατηχήσεις. Μάλιστα, συγγνώμη, δεν θέλω να εκθέσω κανέναν, αλλά απλώς θέλω να δείξω πολλές φορές και την προχειρότητά μας στην Ιεραποστολή. Γι' αυτό χρειάζεται το σεμινάριο Ιεραποστολή. Συγγνώμη, πώς το λέω έτσι. Η πρώτη εδώ, οι Ορθόδοξοι στην Τανζανία, έχουμε ένα παρατσούκλι. Μας λένε, έλα να σε βαπτίσω, στα Σουαχίλη. Τζο ουμπατίζωα. Γιατί οι πρώτοι Ιεραπόστολοι δεν επέμεναν στην κατήχηση. Όποιον έβρισκαν μπροστά τους, έλεγαν έλα να σε βαπτίσω, έλα να σε βαπτίσω, έλα να σε βαπτίσω. Και μέχρι σήμερα οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες μας κοροϊδεύουν έτσι. Είναι το παρατσούκλι μας. Που σημαίνει ότι περιμένουμε ξανασύνδεση δύο γεροντές. Κάτι λίγο που μπορεί.
Γέροντα, ανοίξτε το μικρόφωνο σας πάλι. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν εδώ τα πράγματα δυσκόλεψαν, πάρα πολλοί Ορθόδοξοι έφυγαν. Και είναι ένα πρόβλημα στην Αφρική. Δεν ξέρω στην Ασία, αλλά νομίζω στην Αφρική είναι ένα πρόβλημα, ότι οι Αφρικανοί δεν είναι σταθεροί. Είναι σαν την κινούμενη άμμο. Όπως ο αέρας στη Σαχάρα μετακινεί την άμμο και τους αμολόφους, έτσι μετακινούνται και οι Αφρικανοί. Αυτή είναι η νοοτροπία της αποικιοκρατίας, την οποία δημιούργησαν και που δημιούργησαν ένα συμφεροντολόγο Αφρικανό. Και να βλέπει πού μπορεί να επιζήσει. Ποιος δίνει περισσότερα, πάμε σε εκείνον. Ας πούμε, στο Κονγκό ή και εδώ. Ποιος έχει νοσοκομείο, ποιος έχει σχολείο, ποιος βοηθάει, ποιος είναι καλά οργανωμένος. Εκεί πάμε. Γι' αυτό και είναι άνηση η Ιεραποστολή η δική μας. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε τόσα νοσοκομεία, δεν έχουμε τόσα σχολεία να αντιπαρατεθούμε στην Ιεραποστολή που κάνουν αυτοί οι πλανεμένοι. Επίσης, οι καθολικοί είναι και κάνουν υποχώρηση σε θέματα ηθικής. Αποδέχονται την πολυγαμία. Οι προτεστάντες είναι ανεκτικοί στη μαγεία. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές ομάδες προτεσταντών που έχουν βάλει τη μαγεία μέσα στη λατρεία τους. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε στο θέμα της πίστεως, στο θέμα της πολυγαμίας. Γι' αυτό και κυρίως η Ιεραποστολή μας είναι με τα παιδιά και με τους νέους. Ναι, αλλά την Ιεραποστολή με τα παιδιά τους νέους θα την κάνεις μέσα από τα σχολεία. Δεν έχουμε σχολεία, πώς θα γίνει η Ιεραποστολή. Γι' αυτό έχω δώσει πολύ μεγάλη σημασία στα σχολεία. Έχουμε δύο σχολεία, δύο γυμνάσια. Και ζητιανεύω, γυρνώ όλη την Ελλάδα και ζητιανεύω 420 ευρώ το χρόνο να σπουδάσουν τα ορθόδοξα παιδιά. Διότι στα ορθόδοξα τα σχολεία εδώ που είμαι, υπήρχαν μόνο καθολικοί και μουσουλμάνοι και προτεστάντες μαθητές. 200 μαθητές στο σχολείο, μόνο 5 ορθόδοξοι. Διότι οι ορθόδοξοι είναι φτωχοί. Δεν έχουν να δώσουν τα 320 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και λέω καλά, εντάξει, εγώ δεν έχω τίποτα με τα παιδιά, τα αγαπώ όλα τα παιδιά. Και τα μουσουλμανάκια, τα καθολικάκια και τα πρωταστανδάκια δεν με πειράζουν εμένα αυτά τα παιδιά που είναι στα σχολείο μας, ίσια. Αλλά να νιώθουν την ορθόδοξη, να είναι μέσα σε ένα ορθόδοξο περιβάλλον, που είναι το ορθόδοξο του σχολείου μας. Αλλά εγώ έχω υποχρέωση να σπουδάσω τα ορθόδοξα τα παιδιά. Και έκανα έκκληση και αυτή τη στιγμή έχουμε 130-150 τελικά είναι τα ορθόδοξα παιδιά που όμως από την Ελλάδα έχω βοήθεια μόνο στα 50 να σπουδάσουμε. Και δεν έχω βοήθεια σε αυτό το θέμα. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε σχολεία και τι να κάνω, λέω το εξής. Θα κάνω κατασκηνώσεις το καλοκαίρι, όχι στις κατασκηνώσεις θα πάνε να φάνε απλώς τα παιδιά και να καλοπεράσουν όπως στην Ελλάδα. Να κάνω ένα χώρο στην περίοδο των διακοπών να φιλοξενώ τα παιδιά και τους νέους και να τους κατηχώ στην Ορθόδοξη πίστη. Αφού δεν μπορώ, δεν έχω τα παιδιά στα χέρια μου, και δεν έχω μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν
Έκανα την κατασκήνωση στο Κασίκιζι εδώ. Φιλοξενώ περίπου 3.000 παιδιά στις διακοπές που έχουν Ιούνιο, Ιούλιο, το Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο, 2 εβδομάδες, το Πάσχα. Να φιλοξενώ τα παιδιά αυτά. Δεν χωράνε όμως, είναι πολλά τα παιδιά μας. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά, γι' αυτό κάνω και δεύτερη και τρίτη κατασκήνωση και στην νότια περιοχή, και είναι απομακρυσμένες οι ενορίες εδώ στην Τανζανία. 500 χιλιόμετρα μακριά το ένα άκρο της επισκοπής με το άλλο, και κάνω και δεύτερη και τρίτη κατασκήνωση για να μπορέσω να φιλοξενήσω όσο μπορώ περισσότερα παιδιά. Δηλαδή η κατασκήνωση αυτή είναι σαν μια κυβωτός σωτηρίας και των παιδιών μας. Και μέσα εκεί, μία εβδομάδα που έρχονται τα παιδιά, και θέλω τουλάχιστον 1.000 ευρώ, που δεν είναι για το φαγητό τους, είναι κυρίως για τις μετακινήσεις, γιατί έρχονται από πολύ απομακρυσμένες περιοχές. Τα μεταφορικά τους, τα ναύλα, ναούλοι τα λένε εδώ. Και εκεί κατηχούνται, μαθαίνουν να προσεύχονται, μαθαίνουν να ψάλουν, διαβάζουν την Αγία Γραφή, κάνουν την αδιάλειπτη προσευχή, μαθαίνουν το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, μαθαίνουν την εξομολόγηση για πρώτη φορά. Δεν υπήρχε εξομολόγηση εδώ. Λοιπόν, από αλλού ξεκινήσαμε τέλος πάντων. Λέω λοιπόν ότι για να μπορέσει να γίνει η Ιεραποστολή οργανωμένη, δεν είναι το σχόλιο μου σε αυτό το σημείο της κατήχησης πριν από το βάπτισμα. Εμείς έχουμε τώρα και την κατήχηση μετά το βάπτισμα. Το ίδιο το πρόβλημα έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία με το θέμα της νεολαίας και των χριστιανών της, που δεν τους έχει κατηχήσει μετά το βάπτισμα. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, εντάξει, εδώ έχουμε μεγάλη θνησιμότητα των παιδιών. Γι' αυτό να πεθάνουν τα παιδιά, έστω αν πεθάνουν, να πεθάνουν ορθόδοξα. Όμως στις ευρωπαϊκές χώρες, στον δυτικό κόσμο, έχει βελτιωθεί αυτό. Εδώ όμως έχουμε μεγάλη θνησιμότητα. Εγώ κλαίω κάθε μέρα, συγγνώμη που σας το λέω έτσι. Πεθαίνουν μητέρες, πεθαίνουν παιδιά. Γι' αυτό κάνω έκκληση. Θέλω γιατρούς για το νοσοκομείο. Πρέπει να φτιάξω μια μαιευτική κλινική. Πρέπει να φτιάξω μια μαιευτική κλινική. Θέλω γιατρούς. Μια μαιευτική και μια παιδιατρική κλινική να σταματήσουμε τους θανάτους των παιδιών και των μητέρων. Και δεν γίνεται. Γι' αυτό κάνουμε την κατήχηση εμείς μετά από το βάπτισμά τους, έτσι, και προσπαθούμε και πρέπει να προσπαθήσουμε, και το λέω και στον εαυτό μου αυτό και στους ιερείς, το λέω εδώ, προσέξτε, μην βιάζεστε στις βαπτίσεις, να είναι σταθεροί στην Ορθόδοξη πίστη και μετά να οδηγηθούν. Το άλλο το οποίο το 7ο σημείο που καθοδήγησης του Αγίου Νικολάου του Κασάτκιν προς τους Ορθοδόξους της Ιαπωνίας είναι: μετά τη βάπτιση επιβάλλεται να ενισχύονται οι νεοφώτιστοι με προσεκτική ποιμαντική παρακολούθηση και με παροχή όλων των δυνατών λειτουργικών ευκαιριών, ώστε να ανδρωθούν στην πίστη. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και όπου υπάρχει ο νηπίο βαπτισμός. Πόσες ενορίες τις οποίες βαπτίστηκαν τα παιδιά, οι ενορίες αυτές αναζήτησαν αυτά τα παιδιά ποτέ? Συγγνώμη που βάζω τέτοια ερωτήματα. Είναι πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα της Ιεραποστολής στην πατρίδα και μέσα στους ίδιους τους Ορθοδόξους. Το 8ο σημείο, η ιδιαίτερη φροντίδα απαιτεί η ορθόδοξη αγωγή των παιδιών, των πιστών οικογενειών, με κατάλληλα χριστιανικά βιβλία στην ιαπωνική γλώσσα και με σχετικά μαθήματα. Όταν δεν δοθεί θρησκευτική ελευθερία, θα πρέπει να οργανωθούν σχολεία. Και τέλος, παράλληλα με τη μόρφωση κατοικητών, είναι ανάγκη να αναζητηθούν ευσεβείς νέοι,
όχι άνω των 20 ετών, μορφωμένοι και με διάθεση αφιερώσεως στην Εκκλησία, οι οποίοι να φοιτήσουν και σε εκκλησιαστική σχολή με σκοπό να γίνουν κληρικοί, να γίνουν κατηχητές, να μεταφραστές, να ορθόδοξοι επιστήμονες, στελέχη της Εκκλησίας. Και τελειώνει ο Αναστάσιος, η νυφολιότητα του εν λόγω προγράμματος δείχνει την οξύνια και την οριμότητα του Αγίου Νικολάου του Κασάτκιν που οργάνωσε την Ιεραποστολή στην Ιαπωνία. Να λοιπόν πόσα ωραία πράγματα έχουμε να πάρουμε σήμερα από το παράδειγμα της Ορθόδοξης Ρωσικής Ιεραποστολής, την οποία σεβόμαστε τους Αγίους αυτούς οι Ιεραποστόλους, τους Αγίους της Ρωσικής Εκκλησίας, την Ευσέβεια των Ρώσων της Ρωσικής Εκκλησίας, με επιφύλαξη για αυτά τα οποία συμβαίνουν, που παρακαλάμε, προσευχόμαστε στον Κύριο και κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, για την απομάκρυνση από κάθε αλλίωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, πιστή στο Χριστό μας και ενωμένοι με την Εκκλησία μας και ενωμένοι με όλους τους Ορθόδοξους, να αποκτήσουμε αυτό το οικουμενικό πνεύμα, την οικουμενική, το ήθος της Ορθόδοξης Καθολικής Οικουμενικής Εκκλησίας, όχι οικουμενίστικης, όχι, της Οικουμενικής Εκκλησίας, να νιώθουμε ότι έχουμε αδέλφια σε όλο τον κόσμο, να νιώθουμε και τους αδελφούς μας που είναι στην Κορέα, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Αλάσκα και στην Αφρική, να τους νιώθουμε ότι είναι αδέλφια μας και μας ενώνει η κοινή πίστη, η μήτρα της Εκκλησίας μας, το κοινό βάπτισμα, η ίδια Θεία Κοινωνία που κοινωνάμε, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δοξάζουμε τον Κύριο, ευχαριστούμε και πάλι την Πεμπτουσία, το Ίδρυμα τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον Άγιο Μάξιμο, το Γρεκό, τη Μονίβα το Πεδίο και τον αγαπητό μας Νικόλαο και τους χειριστές των μηχανημάτων στα στούντιο της Πεμπτουσίας στην Αθήνα. Ευχαριστούμε, κρατάτε, για να κρατούμε και εμείς στο μέτωπο. Κρατάτε στα μετόπιστε και να κρατάμε και εμείς στο μέτωπο. Ουσιαστικά μας δυναμώνετε με αυτή την επικοινωνία και σας ευχαριστώ. Καλή σας εργοστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα. Ευχαριστούμε και εσάς όλους που είστε μαζί μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τετάρτη με το 8ο μάθημα της Δεύτερης Ενότητας. Την ευχή σας, Γέροντα, ευλογείτε. Του Κύριου. Καλό βράδυ.